Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του Δήμου Χερσονήσου μπαίνουν εκ νέου τα 72 συνολικά στρέμματα στις εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικανικής βάσης των Γουρνών, με το Δήμαρχο Γιάννη Σέγκο να μιλάει για μια διεκδίκηση που θα θέσουν εκ νέου στη νέα κυβέρνηση, προσδοκώντας μέσα από αυτή συνολικά την αναβάθμιση της περιοχής. Έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, συνεχίζω και το λέω και τώρα με την έλευση της νέας κυβερνήσεως, ώστε να το καταστήσουμε σαφές. Ο Δήμος Χερσονήσου διεκδικεί περίπου άλλα 50 με 55 στρέμματα από τα συνολικά 72, γιατί τα περίπου 20 ήδη τα χρησιμοποιούμε εδώ στα σχολεία. Να κάνει χρήση λοιπόν συνολικά 72 στρεμμάτων για αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου μας. Πρόκειται για την έκταση βορειοδυτικά της επένδυσης από τον ιδιώτη, που στόχος είναι, όπως τόνισε ο κ. Σέγκος, να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αναπτυχθούν αναπτυξιακές δράσεις που έχει ανάγκη η δημοτική ενότητα αλλά και οι κατοικοί της. Ο Δήμος Χερσονήσου, παρότι είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός, η ταυτότητά του χρειάζεται ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε την πλατεία μας, χρειαζόμαστε ένα σωστό και, αν θέλετε, λειτουργικό καινούριο δημαρχείο, χρειαζόμαστε μια παιδική χαρά, ένα πάρκο, ένα πολιτιστικό και ένα αθλητικό κέντρο. Αυτές λοιπόν οι εκτάσεις που βρίσκονται βόρειο και δυτικά του Εσχαδά είναι εκτάσεις οι οποίες χρειάζονται για την τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα πάντως, ο επενδυτής που έχει αγοράσει την έκταση βρίσκεται στη φάση της κατάρτισης μελετών, που αναμένεται τους επόμενους μήνες να φτάσουν είτε στο Δημοτικό είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις, με το Δήμαρχο να επαναλαμβάνει ότι η στήριξη της επένδυσης συνδέθηκε άμεσα με την ανάγκη να πάυσει η παρακμή που επικρατεί εδώ και περίπου 30 χρόνια στην περιοχή. Οι Γούρνες, όπως ξέρετε, έχουν περάσει στον επενδυτή, ήταν πώληση του ακινήτου, να το πω έτσι. Άρα από εκεί και πέρα ο επενδυτής έχει τα δικά του σχέδια πώς θα το αναπτύξει. Από όσο γνωρίζω, θα επιδιώξει να πάρει άδεια καζίνο και να χωροθετηθεί η καζίνο εκεί πέρα. Και θεωρώ ότι πέραν του οποιοδήποτε οικονομικού τιμήματος, είναι πολύ σημαντικό ότι ο επενδυτής που προκρίθηκε είναι αξιόπιστος και είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την επένδυση. Προφανώς ο ανάδοχος είναι στη διαδικασία κατάρτισης των μελετών, οι οποίες στους επόμενους μήνες θα έρθουν για εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις, είτε από το Δημοτικό είτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως, τι προσδεκάμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι και ο λόγος που ο Δήμος Χερσονήσου στήριξε την εν λόγω επένδυση. Προσδοκούμε πλέον ένας τόπος, μια περιοχή που ήταν σε μέγιστη παραχμή τα τελευταία πάνω από 20-25 χρόνια, να αποκτήσει πλέον μία ρότα ανάπτυξης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ εξήγησε επιπλέον ότι επιμέρους ζητήματα έχουν ήδη προβλεφθεί, τόσο ως προς τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν σχολεία, το δημοτικό κατάστημα και άλλες δράσεις, όπως και το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που βρίσκεται στην περιοχή. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία, που είναι το καταφύγιο των αδεσπότων. Είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία μαζί τους να το λύσουμε, ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα για την επένδυση, και θεωρώ ότι θα προχωρήσει γρήγορα.